Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της συζήτησής μας με τον κύριο Γιάννη Πανούση, τον καθηγητή, τον πρώην υπουργό. Ο Βασίλης Χιώτης θα κάνει το ερώτημα. Ναι, ήθελα να ρωτήσω τώρα που πάψατε να είστε υπουργός προστασίας του πολίτη, γιατί όταν είσαι υπουργός υπερπροστατεύεις λίγο το προσωπικό σου, άρα την αστυνομία. Ήθελα να ρωτήσω πόσο καθαρή είναι η αστυνομία. Υπήρξε περίπτωση Κουμπουτσάκου. Μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες δείραν έναν βουλευτή και η αστυνομία δεν μπορεί να τον πιάσει, ενώ μας έχει συνηθίσει να πιάνει άλλους και άλλους από πολύ λιγότερα. Είπατε για περιπτώσεις διαφθοράς. Αλλά ένα, πόσο καθαρή είναι σε περιπτώσεις διαφθοράς. Δεύτερον, είπε ο Νίκος, στο προσφυγικό ενδεχομένως κάποιοι αστυνομικοί να βρήκαν μια χρυσή ευκαιρία να πλουτίσουν. Και τρίτον, Χρυσή Αυγή. Θα ξεκινήσω από το τρίτο. Εγώ είχα γράψει πριν γίνω υπουργός ένα κείμενο «Χρυσή Αυγή, αστυνομία, σχέσεις στοργής». Προσπάθησα λοιπόν όταν, όταν έγινε υπουργός να δω αν υπάρχουν θύλακες. Διότι τι ψηφίζει ο καθένας δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει τι κάνει πίσω από το παραβάν. Με ενδιαφέρει όμως να ακολουθεί το σύνταγμα, τους νόμους και τις εντολές της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας. Όλοι λένε σπάς τη Χρυσή Αυγή, βρες τους. Λέω παιδιά, πού είναι αυτοί, ενώ σαν θύλακες. Δεν λέω ο τάδε, ο τάδε. Μα λέει ψηφίσαν όλοι Χρυσή Αυγή στα τμήματα, στις εκλογές. Ωραία, και τα τμήματα της φυλακής ψηφίσαν όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Τι συμπέρασμα βγάζουμε. Και αν παίρναμε δηλαδή μα ένα άλλο. Έχουμε περιστατικό. Θα έρθω στο περιστατικό. Περιστατικό που το... συνομιλούσαν. Ναι, ναι. Οι τραμπούκοι συνομιλούσαν με τους αστυνομικούς. Ωραία. Περιστατικό, αυτό όμως περιστατικά είναι... έχουμε. Αυτό περιστατικά. Το τελευταίο. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Το τελευταίο, τι να σας απαντήσω. Δεν ήμουν, δεν μπορώ από τώρα επιχειρησιακά γιατί έγινε έτσι. Τι να σας πω. Δόθηκαν διάφορες απαντήσεις. Αλλά θέλω να πω ότι λίγο να δούμε το ζήτημα της Χρυσής Αυγής και της αστυνομίας. Η αστυνομία έκανε τη Χρυσή Αυγή τρίτη δύναμη. Δηλαδή, αν παίρνετε 1000 αστυνόμους και ψηφίζουν αυτό που ψηφίζουν, οι 1000 δικηγόροι, 1000 εκπαιδευτικοί, 1000 γιατροί, τι νομίζετε ότι ψηφίζουν. Τρίτη δύναμη έγινε από την αστυνομία. Αλλού το πάτε. Ένα λεπτό. Δεν είπαμε ένα αυτό. Λεπτό. Εγώ θύλακες δεν βρήκα. Αν κάποιος έχει βρει θύλακες, να εδώ ο κύριος υπουργός ο καινούργιος να το κάνει. Να πάει και να πει αυτό εδώ η ομάδα, είστε όλοι της Χρυσής Αυγής και σας καθαρίζω. Ας το κάνει. Για το κάνει. Το ζήτημα γιατί θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό. Γιατί τα παιδιά, 19-20 χρονών παιδιά, φτωχόπαιδα, πιθανόν αριστερά στην οικογένειά τους. Πάνε σε μια υπηρεσία που η μπάτσι γουρούνια δολοφόνη από εδώ, έτσι. Από την άλλη λεφτά δεν έχουμε, από την τρίτη είσαστε αποτυχημένοι. Κάποια στιγμή φαίνεται, νιώσανε μια ασφάλεια, φαίνεται επαναλαμβάνω και μιλάω σε επιστήμονες αυτή τη στιγμή, και κάπως πλησιάσαν τη Χρυσή Αυγή. Αλλά άλλο αυτό και άλλο ότι έχουμε θύλακες με Χρυσή Αυγή μέσα εκεί. Αλλά αν κάποιος έχει, ο κύριος Τόσκας είναι εκεί, να τους καθαρίσει. Διαφθορά. Κοιτάξτε κάτι. Έκανα ως καθηγητή. Δεν δώσατε για αυτό που έγινε με τον κύριο Κουμπουτσάκο. Δεν ξέρω προχθές. Τι να δώσω ως πολίτης, τι είδα. Μπορεί να σου δώσω 10 ερμηνείες οι υπεύθυνοι των δημιουργών εκεί πέρα. Έκανα στο μεταπτυχιακό έρευνα για τη διαφθορά στην αστυνομία, στην υγεία και σε φορείες. Οι μόνοι που μου δώσαν στοιχεία, μιλάμε τώρα 7-8 χρόνια πίσω, ήταν η αστυνομία. Είχε στοιχεία για τους διεφθαρμένους, πόσοι παρεπέφθησαν, πόσοι καταδικάστηκαν, πόσοι κλπ. Η υγεία, ο χώρος της υγείας, ο επιτελείο της υγείας και της εφορίας δεν έχουν στοιχεία καν. Άρα λοιπόν, πράγματι, στους 55.000 ανθρώπους μπορεί να βρει τα πάντα. Τα πάντα μπορεί να βρει. Και τον κακό και τον φασίστα και τον αυτό που τα πιάνει κλπ. Το ζήτημα είναι με ποιο θεσμό θα τους ελέγξεις. Τι θα κάνεις για να τους ελέγξεις. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε θεσμούς για να τους. Και όχι να καταργούμε ξαφνικά όλα τα μάτια, ότι όλοι είναι πουλημένοι κλπ. Ενώ οι άλλοι δεν είναι. Πρέπει να βρούμε θεσμούς. Γι' αυτό πρότεινα στον Πρωθυπουργό, το εξήγηλε αλλά δεν έγινε, διακομματική επιτροπή δημοκρατικού ελέγχου της αστυνόμευσης, με συνήγορο του πολίτη, με ένωση εισαγγελέων κλπ. Ώστε η πολιτεία ολόκληρη και η Βουλή να τα δει αυτά. Να δει και το ρατσισμό και τη διαφθορά στην αστυνομία. Και όχι ένας υπουργός που θα κάνω τι, θα κάνω μια άλλη αστυνομία που θα παρακολουθεί την αστυνομία. Τι ακριβώς θα κάνεις. Αλλά υπερβάλλουμε όρους. Ότι η Χρυσή Αυγή έγινε αυτό που έγινε, διότι ψηφίσανε στους 55.000 αστυνόμους, εγώ ή 15, ξέρω. Ολοκληρώθηκε, με ειδοποιούν από το κοντρόλ, η διαπραγμάτευση στο Χίλτον του κουαρτέτου με την κυβέρνηση. Ποια συνάδελφος μου είπατε είναι εκεί? Η Μαρία Παπά. Μαρία, καλησπέρα, σε ακούμε.
καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Έχουμε συμφωνία για την πρώτη κατοικία. Δημιουργούνται δύο κατηγορίες για την προστασία από τους πληστηριασμούς. Η πρώτη θα αφορά τα πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια, θα έχει πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Και η δεύτερη αφορά τη μεσαία τάξη. Να πούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την πρώτη κατηγορία. Όποιος έχει ακίνητο αντικειμενικής αξίας έως 170.000 ευρώ και εισόδημα που ξεκινά από 8 και φτάνει έως 20.000 για τετραμελή οικογένεια είναι προοδευτικό, θα προστατεύεται πλήρως από τον πληστηριασμό. Αυτή η κατηγορία αφορά το 25% των κόκκινων στεγαστικών δανείων, δηλαδή περίπου 100.000 στεγαστικά. Η δεύτερη κατηγορία έχει πιο αυστηρά κριτήρια και δικλείδες ασφαλείας για τους στρατηγικούς μπαταξίδες. Είναι περίπου ένα επιπλέον 35%. Σε αυτή την κατηγορία μπορούν να υπαχθούν οφειλέτες που έχουν πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας έως 230.000 και εισόδημα που ξεκινά από τις 13.000 έως τις 35.000. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για έναν επώδυνο συμβιβασμό. Έχουν κάνει και οι δύο πλευρές υποχωρήσεις. Να πούμε πως η συγκεκριμένη ρύθμιση θα έχει διάρκεια 3 ετών. Κατατίθεται αύριο το νομοσχέδιο στη Βουλή με στόχο να ψηφιστεί την Πέμπτη, έτσι ώστε να γίνει το Euro Working Group την ερχόμενη Παρασκευή και να δώσει το πράσινο φως για την εκταμείευση της δόσης που αφορά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, Νίκο. Μαρία, πρέπει να ισχύουν και οι δύο προϋποθέσεις, και η εισοδηματική και της αντικειμενικής αξίας μαζί. Ακριβώς. Το μόνο που έχει φύγει από το τραπέζι είναι το όριο των οφειλών που η ελληνική κυβέρνηση είχε προτείνει να είναι οι 200.000. Αυτό έφυγε από το τραπέζι. Τώρα να πούμε πως υπάρχει και μια πληροφορία για ένα κούρεμα που θα αφορά την εμπορική αξία. Δηλαδή, αν κάποιος είχε αγοράσει ένα κίνητο με εμπορική αξία 200.000 ευρώ και σήμερα η εμπορική του αξία είναι 170.000, αν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, θα διαγράφονται οι 30.000 ευρώ. Αυτή η διαφορά που έχει προκύψει λόγω της κρίσης. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Παπά. Ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες. Το 60% μιλάνε προστατευμένο. Εγώ όπως τα άκουσα μου φαίνεται ότι θα είναι μικρότερο. Πολύ μικρότερο, γιατί είναι πολύ χαμηλά τα εισοδηματικά κριτήρια. Ναι, και πιστεύω ότι θα υπάρξουν οξύτατες αντιδράσεις. Εγώ από αυτό που κατάλαβα είναι ότι βρέθηκε μια κοινή λύση για τους πληστηριασμούς, όχι για τα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια παραπέμπονται σε αργότερο χρόνο. Γιατί να θυμίσουμε ότι μια από τις βασικές εξαγγελίες της κυβέρνησης ήταν η πρώτη ρύθμιση ήταν τα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια δεν βρέθηκε λύση. Για τους πληστηριασμούς βρέθηκε. Νομίζω ότι για μια τριετία, κατ' ουσίαν, αυτές οι κατηγορίες στις οποίες αναφέρθηκε η Μαρία Παπά θα έχουν προστασία. Αλλά πιστεύω ότι είναι μικρό τμήμα των δανειοληπτών. Είναι πολύ χαμηλό το όριο. 8.000 είναι για το χαμηλό. Ένα άτομο μέχρι 20.000. Νομίζω θα μπορούμε αύριο με περισσότερη ασφάλεια να εκτιμήσουμε τι ποσοστό των δανειοληπτών καλύπτει. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ δύσκολη ρύθμιση για την οποία ψηφίζεται την Πέμπτη από τη Βουλή. Θα υπάρξουν αντιδράσεις, πιστεύω. Ναι. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, κύριε Πανούση, από αυτό? Τι να κάνω, όταν είσαι στο δίκαιο της ανάγκης, είσαι στο δίκαιο της ανάγκης. Μάλιστα. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε εδώ η απόψινή εκπομπή. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους μου, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τον Κώστα Βαξεβάνη, τον κύριο Χιώτη από το Βήμα FM. Και ευχαριστούμε θερμά και τον πρώην Υπουργό, τον καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Πανούση. Αν είχαμε και μερικά τζαρτζαρίσματα, είναι μες στο παιχνίδι. Έτσι πρέπει να είναι η ζωή, η τζαρτζάρισμα. Η εκτίμηση παραμένει μεγάλη. Αμοιβαία, να το ξέρετε. Καλό ξημέρωμα. Σας ευχαριστούμε που ξενυχτήσατε μαζί μας.